Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στις 9. Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης προκαλεί τον μπαράζ των εμπριστικών επιθέσεων σε γραφεία κομμάτων λίγες μόνο ώρες μετά τα γκαζάκια που εξεράγησαν σε σπίτια δημοσιογράφων. Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει το ΣΥΡΙΖΑ περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας, ενώ σε ανακοίνωση της Νέα Δημοκρατία καλεί την Κουμουνδούρου να καταδικάσει τις επιθέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του λέει πως ήδη έχει καταδικάσει τις ενέργειες αυτές και ότι η θελημένα κυβέρνηση το αγνοεί. Στο μεταξύ, από το μεσημέρι έως και αυτή την ώρα απολογούνται στον ανακριτή οι 92 συλληφθέντες της ανακατάληψης στη Βίλα Μαλία, ενώ την ίδια ώρα διαδηλωτές στην Αθήνα εξέβραζαν την αλληλεγγύη τους στις καταλήψεις. Το κλίμα πολιτικής σύγκρουσης έρχεται να εντείνει και η διαδικασία για την υλοποίηση των προαπαιτούμενων δράσεων με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, κάτι που εκτός των σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση έχει προκαλέσει, όπως λένε οι πληροφορίες, και τη δυσαρέσκεια της Τρόικας. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, ξεκινώντας από τις νέες επιθέσεις και την πολιτική αντιπαράθεση που συντηρούν. Ούτε 24 ώρες μετά τα γκαζάκια σε σπίτια δημοσιογράφων, άγνωστοι επιτέθηκαν σε γραφεία κομμάτων και μηχανήματα αυτόματης ανάληψης τραπεζών. Λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι πέταξαν 3 μπουκάλια με έφλεκτο υλικό στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Αργυρούπολη. 12 λεπτά αργότερα, πέταξαν μια βόμβα Μολότοφ στην οδό Μιστράν στη Γλυφάδα. Οι τζαμαρίες στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας έσπασαν και κάηκε όλος ο εσωτερικός χώρος. Ακολουθούν επιθέσεις σε μηχανήματα αυτόματης ανάληψης τραπεζών στην Κεσαριανή, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές. Στις 4 και 17 τα ξημερώματα, άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια στην είσοδο των γραφείων της Νέας Δημοκρατίας στην Κυψέλη, στη συμβολή των οδών Κρίσης και Αμφιτρίτης. Και 7 λεπτά αργότερα πέταξαν τούβλα και πέτρες στα ισόγεια γραφεία του Πασόκ στη Γλυφάδα. Οι νέες καλά οργανωμένες επιθέσεις σε κόμματα και τράπεζες προκαλούν έντονη ανησυχία για την έκρηξη της κοινωνικής βίας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Είναι σπασμοί ενός ανεξέλεγκτου υπόγειου συστήματος που είχε αναπτυχθεί στη χώρα μας, σε μια λογική κοινωνικής απειθαρχίας, συλλογικής ανομίας, πολιτικής ανυπακοής. Θα έχουμε τέτοια φαινόμενα ακόμα και κατά τη γνώμη μου και τα επόμενα χτυπήματα θα στραφούν κατά των πρώην δικών τους, διότι διασπάται είναι και αυτός ο συγκεκριμένος χώρος που είχε πιστέψει ότι μπορεί ή έχει το δικαίωμα να καταστρέφει ή οτιδήποτε του αρέσει. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Βήμα της Κυριακής, ο Πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει πως δεν θα γίνουν ανεκτές καταλήψεις δημόσιων χώρων που λειτουργούν ως κέντρα παρανομίας και χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως περιθωριακό κόμμα διαμαρτυρίας. Ο κόσμος δεν θέλει γιάφκες αναρχικών και εστίες ανομίας παντού μες στις πόλεις. Δεν θυμάται με νοσταλγία το όργιο των κουκουλοφόρων το Δεκέμβριο του 2008, όταν κάποιοι τους χάιδευαν. Με φρίκη τα θυμούνται οι πολίτες. Κι όμως κάποιοι ταυτίζονται με όλα αυτά που έχουν καταδικαστεί στη συνείδηση του κόσμου. Το νέο μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων προκάλεσε και πάλι κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ. Με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για ευθεία απειλή εναντίον της ίδιας της δημοκρατίας και της πολιτικής ομαλότητας. Ας ξέρουν οι νυχτοβάτες ότι δεν φοβίζουν και δεν τρομοκρατούν κανέναν. Καταδικάζονται από όλους τους Έλληνες. Καθολική πρέπει να είναι η καταδίκη από όλες τις πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν το έχει πράξει μέχρι τώρα. Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση ούτε με τους εμπρισμούς γραφείων, ούτε με άλλες πράξεις τυφλής βίας, που σε καμία περίπτωση δεν στρέφονται ενάντια στο μνημονιακό σύστημα, από το οποίο μάλιστα και αξιοποιούνται. Αυτήν την αυτονόητη καταδίκη μας η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση οι θελημένα φαίνεται να την αγνοούν. Με προκήρυξη στην ιστοσελίδα Indymedia, η οργάνωση Κύκλοι Παραβατικών, Πυρήνας Εραστές της Ανομίας, Μαχόμενη Μειοψηφία, ανέλαβε την ευθύνη για τις εμπριστικές επιθέσεις στα σπίτια γνωστών δημοσιογράφων. Η στοχοθεσία μας έχει διπλό μήνυμα: να σταθούμε αλληλέγγυοι στους συντρόφους που βιώνουν έντονα την καταστολή, αλλά και να σπάσουμε τη σιωπή γύρω από κομβικές υποθέσεις που θάβονται από το συνάφι των δημοσιογράφων, όπως τα στρατοδικεία αναρχικών στον Κορυδαλό και την εκδικητική απόρριψη αποφυλάκησης του αντάρτη πόλης Σάβα Ξηρού. Οι αλήτες με τα γκαζάκια είναι πασίγνωστοι και θα συλλαμβάνονταν σε μια ώρα αν δεν εξυπηρετούσαν το κομματικό κατεστημένο. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ να αφήσουν τις τηλεοπτικές διαμάχες και να ακολουθήσουν το παράδειγμα των βουλευτών τους, Διαμαντοπούλου και Αντωνίου, που χοροπηδούσαν χέρι-χέρι στα καρναβάλια. Την ίδια ώρα στη Βουλή, Μάκης Βορυδής και Δημήτρης Παπαδημούλης συγκρούονταν με βαρύτατους χαρακτηρισμούς για τη διόγκωση της κοινωνικής βίας. Υπάρχουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι είπανε ότι οι ίδιοι έχουν και μπουκάλια και μάσκες και καδρόνια, πλην όμως αυτά δεν αποτελούν σε τελευταία ανάλυση όπλα συγκρούσεως με την αστυνομία,
αλλά είναι κάτι μπύρες που πίνουνε, καμιά μάξικα για να πάνε σε καμιά διαδήλωση, κανα καδρόνι για να καρφώσουνε κανα πανό. Είναι από τους τελευταίους που μπορεί να εγκαλεί μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς, που έχει ξεκαθαρίσει ότι αγωνίζεται με ειρηνικούς δημοκρατικούς αγώνες, γιατί ο ίδιος διαδέχθηκε τον κύριο Μιχαλολιάκο, σημερινό ηγέτη της Χρυσής Αυγής, με εντολή Παπαδόπουλου στην ηγεσία της ΕΠΕΝ. Μπορεί να τα λέει τσεκουράτα, αλλά πριν από 25 χρόνια κρατούσε τσεκούρια. Λοιπόν, αλλού αυτά, κύριε Βορύδη. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σκηνή. Η αλήθεια είναι ότι ναι, εγώ έχω ζήσει περιστατικά βίας και έχω υπάρξει μέρος τέτοιων περιστατικών. Και γι' αυτό τα απεχθάνομαι σφοδρός, επειδή έχω προσωπική τέτοια εμπειρία. Και γι' αυτό και λέω ότι σε αυτή την αίθουσα, κύριε Παπαδημούλη, εγώ με τον συνάδελφο που δηλώνει αναρχικός, θέλω να μπορώ να συνομιλώ. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον Στράτο Μπαλή για να δούμε τις πολιτικές διαστάσεις των τελευταίων γεγονότων, Στράτο. Αλλά να αρχίσουμε από τον Δημήτρη Καραστεφανή. Να μας πεις, Δημήτρη, αν έχει προκύψει κάτι τελευταίο από τις έρευνες των αρχών, της αστυνομίας, και αν έχουμε και ανάληψη ευθύνης για τα τελευταία χτυπήματα. Όχι, μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία ανάληψη ευθύνης. Γι' αυτό κοίταξα και νωρίτερα και ενημερώθηκα. Όχι, καμία οργάνωση δεν έχει αναρτήσει καμία προκήρυξη. Να σας πω ότι οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πίσω από το μπαράζ επιθέσεων σε κομματικά γραφεία αλλά και σε τράπεζες κρύβονται οι ίδιες οι ομάδες οι οποίες ανέλαβαν χθες την ευθύνη για τον μπαράζ επιθέσεων σε 5 δημοσιογράφους. Φαίνεται λοιπόν ότι και από τον τρόπο δράσης, να σας πω μόνο ότι υπάρχει μια πρωτοεμφανιζόμενη που λέγαμε χθες, αλλά δεν είναι έτσι, καθώς είχε χτυπήσει, νομίζω ότι λέγεται μαχόμενη, η μαχόμενη αριστερά, κάπως έτσι λέγεται, που το είδαμε και χθες, που ανέλαβαν την ευθύνη μαζί με την άλλη τρομοκρατική οργάνωση. Λοιπόν, να σας πω ότι είχαν χτυπήσει στην κυρία Καλτσά, στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πάλι με γκαζάκια, και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4 χτυπήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά την άλλη οργάνωση, μας έχει συνηθίσει με γκαζάκια 2-3 τον αριθμό, και αυτό εξετάζουν οι αστυνομικοί. Μιλούν για μια μεγάλη ομάδα. Έχουν δηλαδή και άλλα παρόμοια χτυπήματα, έτσι, με γκαζάκια. Πάντοτε έχουν παρόμοια χτυπήματα στο πρόσφατο παρελθόν.